Όλη η κοινωνική εταίροι μαζί με τους συνδικαλιστές αλλά και την κυβέρνηση. Πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα κύριε Τσιάμι, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Είμαστε καλά εμείς. Εσείς δεν ξέρω αν θα είστε καλά, γιατί ξεκινάει την Τετάρτη η κουβέντα, ο διάλογος για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και είχατε ακούσει κι εσείς, είχαμε ακούσει κι εμείς, είχαν ακούσει και οι τηλεθεατές και οι πολίτες της χώρας ότι θα επανέρθει ο βασικός έως το 2016 σταδιακά στα 751. Έτσι δεν είναι? Πράγματι έτσι είναι το όλο το πρόγραμμα και προεκλογικά βέβαια και... Υπήρχε η δέσμευση ότι ο βασικός μισθός θα πάει στα 751. Μετά τις εκλογές υπήρχε αυτό το σταδιακά σε δύο δόσεις. 650 μέχρι τον, μάλλον από 1η Οκτωβρίου και μέσα στο 2016 στα 751. Την Τετάρτη με την έναρξη του κοινωνικού διαλόγου και την επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους, το θέμα αυτό δεν φαίνεται να κουβεντιάζεται και να μπαίνει στο πρώτο νομοσχέδιο τουλάχιστον που προβλέπει την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και άρα λοιπόν αυτό λίγο μας, αν θέλετε, μας πονηρεύει, γιατί δεν μπαίνει συνολικά το θέμα και αυτό το ζήτημα του βασικού μισθού στην επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ναι. Μένει βέβαια να δούμε, γιατί αυτό που μπαίνει σε πρώτη φάση που η κυβέρνηση προτάσει είναι από ό,τι φαίνεται τα διαδικαστικά ζητήματα σε σχέση με την αναστολή, την κατάργηση μάλλον της αναστολής των αυξήσεων της πολυετίας και των ρημάσεων, το θέμα που έχει σχέση με τα ειδικότερα των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή τις αρμοδιότητες, τη σύναψη, το περιεχόμενο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλαμένων μερών και τα διαδικαστικά σε σχέση με τον οργανισμό μεσολάβησης και διαιτησίας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, γιατί και εκεί έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, έτσι. Είστε αισιόδοξος κύριε Τσιάμι, γιατί είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις σε μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης. Και δεν ξέρω πόσο εφικτά είναι να επιστρέψουν στα αρχικά τους δεδομένα. Μήπως δεν το βάζει στη διαδικασία, κύριε Τσιάμι, η κυβέρνηση δεν το εντάσσει, δηλαδή στην πρώτη αυτή κουβέντα, για να μην προκαλέσει κι άλλο τους εταίρους? Νομίζω ότι αυτό είναι και το θέμα, έτσι. Νομίζω και ότι οι διαπραγματεύσεις και οι κουβέντες με τους κοινωνικούς εταίρους θα κρατήσουν λίγο, δηλαδή δεν θα πάνε σε μια... Δηλαδή αν την Τετάρτη, για να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, αν την Τετάρτη αρχίζουμε και λέμε αυξάνουμε τους μισθούς, φαντάζομαι δεν πας να κάνεις διαπραγμάτευση μετά. Έτσι ακριβώς είναι. Οπότε εμείς θέλουμε να κρατήσουν, η κυβέρνηση μάλλον θέλει να κρατήσει κάπως το θέμα των διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να δείτε τι θα γίνει συνολικότερα με τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, ας πούμε, έτσι, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και βέβαια, το 751 έγινε σταδιακά μέχρι το 16 μάλλον. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε όμως ότι εδώ να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας και οι εργαζόμενοι ότι ήδη έχουμε τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που ο νόμος 4046 αλλά και η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το 6 του 2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές και αντίθετες με το κοινωνικό δίκτυο, με το κοινωνικό δίκτυο και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίες. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπορέσει να κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που έχουμε πρώτες δικαστικές αποφάσεις ότι όλοι αυτοί οι μνημονιακοί νόμοι και οι καταργήσεις και οι διακρίσεις σε βάρος κυρίως των νέων κάτω των 25 ετών κρίθηκαν αντισυνταγματικές και έξω από το κοινωνικό δίκτυο και τις διεθνείς συλλογικές συμβάσεις. Άρα πιστεύω από τη μία βέβαια είναι το θέμα των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, παύλα τρόικα, από την άλλη όμως και οι δικαστικές αποφάσεις και η πίεση του κόσμου που περιμένει άμεσα αποτελέσματα σε αυτά και των εργαζομένων είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωραία. Σας περιμένουμε αύριο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο για να μην τα λέμε τηλεφωνικά. Είναι αρκετά σοβαρό το ζήτημα, κύριε Τσιάμι, τώρα. Και θα επιχειρήσουμε να έχουμε περισσότερη συζήτηση. Αύριο λοιπόν θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τσιάμι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εμείς να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουμε την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Από όλους όσους εργάστηκαν για την δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά.